μια ομάδα της Football League. Αν και έχει αποδειχθεί, παρακολουθώντας πολλούς από αυτούς τους αγώνες, τις δύο πρώτες αγωνιστικές του κυπέλου, ότι οι διαφορές πολλές φορές δεν είναι τόσο μεγάλες μεταξύ των ομάδων, και ας τους χωρίζει κατηγορία. Η μπάλα στην κατοχή της Καλυθέας. Ένα ιδιαίτερο στοιχείο του αγώνα, βοηθός του Κορακάκη στην Ατρόμητο, είναι ο Λουκάς ο Καραδήμος, ο οποίος μέχρι πέρυσι ήταν προπονητής. Κουκτάρης, με ένα πιέσιο Παπαδόπουλος, τρέχει ο Πρίτου να πέσει πάνω στον Τούνι. Έχω καταλάβει οι παίκτες του Ατρόμητου ότι ο Ντούνης προσπαθεί πάντα να παίξει την μπάλα. Βρίσκεται στη φάση αυτή ο Διαμαντόπουλος. Αλλά κοιτάξτε και πάλι. Δεν ήταν εκεί από τον πάγκο. Τομέα και με γυμνό μάτι από το ξεκίνημα του αγώνα. Ντούνης συνδυάστηκε με τον Κίνη. Βγαίνει μπάλα μπροστά. Κάτσε ο Τσίπρας. Τώρα να πέσει πάνω στον Κίνη. Ντούνης, νέο διώξιμο. Προσπάθησε να κοντρολάρει ο Τσίπρας. Τα κατάφερε, κράτησε την ισορροπία του. Είναι τρεις παίκτες του Ατσικαλυθέας μπροστά. Πάτας. Ντούνης. Πιέζει σε όλο το γήπεδο, όπως είναι λογικό, Ατρόμητος, προσπαθώντας να αγχώσει όσο περισσότερο μπορεί τους παίκτες της Καλυθέας. Άντε επίθεση για την Καλυθέα με τον Λεβέντη να έχει κενό χώρο μπροστά του. Πετάει την μπάλα δεξιά για τον Σταματάκο. Είναι και ο Γουόρντεν κοντά. Τώρα προς τα πίσω η μπάλα. Για το πόσο δύσκολο αλλά και ενδιαφέρον πείραμα είναι. Ακριβώς. Και συνέχεια δίνει και εντολές στον Ντούνη σε ποιον θα δώσει την μπάλα κιόλας. Όχι να τη διώξει απλώς. Να τώρα του λέει στο Μουκτάρι, ας πούμε, κατευθείαν. Πίσω η πάσα για τον Ντούνη, ο οποίος καταφέρε και κοντρόλαρε. Έχει πολύ δύσκολη αποστολή ο τερματοφύλακας της Καλυθέας. Πρέπει να είναι πολύ. Μάκο άνοιξε την μπάλα δεξιά. Μουκτάρης. Γουόρντεν. Πάει στα δεξιά ο Γουόρντεν. Καταφέρει και βγάλει την μπάλα μπροστά για τον Σταματάκο. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Δεν είναι καλή πάσα του Γκροντί. Και ενώ φώναζε και ο Λιμιός που είχε κάνει κίνηση από τα δεξιά. Το γκολ πάντως να σημειώσουμε ότι ήρθε σε μια φάση αδυναμίας της άμυνας του Ατρόμητου. Την ίδια αδυναμία είχε παρουσιάσει και λίγα λεπτά νωρίτερα στην ευκαιρία που είχε βγάλει ο Μπέλη, στον οποίο επίσης έδωσαν πολύ χώρο οι αμυντικοί του Ατρόμητου. Το δικό του σουτ είχε φύγει έξω. Πάμε στον Ανδρέα Σερεβέτα. Λίγο θα ολοκληρώσει τι αλλαγέ του Ατρόμητου. Πάτα πίσω είναι ο Ντούνι. Κυνηγάει ο Τόνσο. Εκεί δεν υπάρχει παίκτη του Ατρόμητου για να πιέσει. Τον Κίνη. Μίλησε για τον Σταμόπουλο. Σταμόπουλο μπέλει με το τακουνάκι. Δεν μπόρεσε ο Μάκο. Λιμνιό. Λάθο πάσα προ τα πίσω. Ο Κουκούδη